εκατομμύρια αγοραστές καθημερινά. Ανταγωνίζεται τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών παγκοσμίως. Διαφημίσεις με δελεαστικές προσφορές κατακλείζουν τα κινητά όλων. Άμα έχετε δει κάτι διαφημίσεις που βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα μπουφάν που κάνει 100 ευρώ και στο δίνουν με 2,7 τέμου ευρώ. Μόνο. Ναι, είναι τέμου. Και ποιος δεν έχει πέσει πάνω σε μια διαφήμιση του τέμου στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα? Πρόκειται για το διαδικτυακό e-shop που μπορεί κανείς να βρει από ρούχα και είδη σπιτιού μέχρι είδη αυτοκινήτου, παπούτσια και ηλεκτρονικές συσκευές. Η μεγαλύτερη απορία όλων. Πώς προκύπτουν οι τόσο χαμηλές τιμές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων? Είναι κινέζικες αποθήκες, οι οποίες δίνουν σε πολύ χαμηλή τιμή προϊόντα. Τύπου Alibaba, ας πούμε. Τύπου Alibaba. Και έχουν παρακάμψει το πρόβλημα με την Τελωνία, γιατί έχουν ανοίξει warehouses αποθήκες στην Ευρώπη. Οι αναζητήσεις που αφορούν το τέμου στη χώρα μας άρχισαν να αυξάνονται από τα μέσα Ιουλίου. Κατάφεραν να ξεπεράσουν την Amazon το Σεπτέμβριο και τη Shein τον Οκτώβριο. Το έχουν πει ως νέο Shein, γιατί έχει μέχρι και ρούχα, ας πούμε, και υπάρχει ποικιλία σε πράγματα που δεν περιμένεις. Το έχουν παρομοιάσει με το Wish, γιατί έχει κάποια πράγματα που δεν είναι όσο καλά φαντάζεσαι. Τα νούμερα με την εξέλιξη της πλατφόρμας σοκάρουν. Μόνο στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2023 το τέμου μετρούσε 60.000 μηνιαίους ενεργούς χρήστες και μέχρι τον Οκτώβριο εκτοξεύτηκαν και έφτασαν να είναι 51 εκατομμύρια. Πολλοί καταναλωτές μπαίνουν στον πειρασμό να αγοράσουν προϊόντα σε πολύ χαμηλή τιμή. Αυτό το smartwatch έχει μόλις 1 ευρώ. Κίνα, τι φάση. Το λουράκι είναι ό,τι χειρότερο έχει δει ο πλανήτης Γη έως σήμερα. Πήρε το κατασκευή άφλια. Λένε πως το τι αγοράσεις με το τι θα παραλάβεις είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι όπως το περίμενα. Για κάποια αντικείμενα τζογάρεις. Δεν είσαι σίγουρος ότι θα έρθει κάτι ανθρώπινο. Πέρα από την ποιότητα των προϊόντων μπαίνει ένα πιο σημαντικό ερώτημα. Πόσο αθώα είναι στην πραγματικότητα αυτή η πλατφόρμα? Όλοι λένε, βασικά πολλοί λένε, για να μην λέω όλοι, ότι δεν είναι ο στόχος σου να κερδίσουν από τις πωλήσεις. Κερδίζουν από την πώληση των προσωπικών μας δεδομένων σε άλλες εταιρείες. Αμερικάνικη εταιρεία ανάλυσης κατηγορεί το τέμου ότι μας κατασκοπεύει και χρησιμοποιεί επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό. Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, η εφαρμογή συμβουλεύεται τις φωτογραφίες μας, τα μηνύματά μας και παρακολουθεί τις κινήσεις μας. Σου λέει, μην το δώσεις πρόσβαση στο κινητό, στο μικρόφωνο ή στην κάμερα. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να δει. Αναλυτές αναφέρουν πως c'est soit l'application les garde et l'utilise pour elle-même pour lancer des campagnes plus ciblées et pour avoir plus de commandes, soit elle les revend à d'autres entreprises externes. Με την πλατφόρμα να απαντάει. Δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρίτου και είμαστε διαφανείς σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης δεδομένων μας. Παρά τα ρεκόρ πωλήσεων, οι εργαζόμενοι στις αποθήκες του τέμου αμείβονται με 645 ευρώ το μήνα, κάτω από το βασικό μισθό στην Κίνα και δουλεύουν με ηλικιώδεις ρυθμούς. Je fais de gros horaires. Je travaille 14-15 heures par jour. Την ίδια στιγμή, οι υπεύθυνοι της εταιρείας υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητά τους δεν είναι το κέρδος, αλλά la priorité c'est de l'acquisition client. On peut imaginer qu'à terme, Timou pourra être ce qu'on appelle une super application qui va proposer une multitude de services. Ο κινέζικος διαδικτυακός κολοσσός έχει ξεπεράσει σε χρήστες στο eBay στην Ευρώπη και ανεβάζει τα στατιστικά του με εξωφρενικά γρήγορους ρυθμούς. Το θέμα είναι πιο σοβαρό από όσο αρχικά το είχαμε και εμείς εκτιμήσει. Έχει έρθει ο κύριος Βασιλάκος εδώ, μας βοηθάει πάντα με όλα αυτά. Λοιπόν, η Temu είναι αυτή η καινούργια πλατφόρμα η οποία εξαπλώνεται ραγδαία πραγματικά. Δηλαδή, οι διαφημίσεις είναι κατακλυσμίες. Εκατομμύρια ευρώ. Κατακλυσμίες. Νομίζω το έχετε δει όλοι. Αυτό που θα μας αποκαλύψει τώρα ο κύριος Βασιλάκος είναι ότι οι τύποι κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα φαντάζεστε. Τη Temu εννοώ. Yeah. Παρακαλώ, κύριε Βασιλάκο. Θέλετε να ψωνίσετε? Πρέπει να βάλετε την εφαρμογή. Αν βάλετε την εφαρμογή, τελειώνει το έργο. Γιατί? Ένα λεπτό, για να το καταλάβετε. Εκτός από το να ψωνίσετε, γιατί υπάρχει το site, μπορείς να μπεις να ψωνίσεις. Ναι. Υπάρχει μια εφαρμογή. Εφαρμογή η οποία είναι διαθέσιμη στα Apple Store, στο Google Play Store. Είναι παντού σε όλες τις πλατφόρμες. Παντού. Και στα Android και στα iOS. Ναι. Αυτή την εφαρμογή, τη Temu την εφαρμογή, αν την κατεβάσετε στο κινητό σας για να είναι πιο εύκολη η αγορά. Έτσι, γιατί έχεις την εφαρμογή, έχει τα στοιχεία σου, άρα αγοράζεις πιο εύκολα. Λέει ο κύριος Βασιλάκος ότι την πατήσατε άσχημα. Γιατί? Γιατί αυτή η εφαρμογή της Temu ζητάει έγκριση για να παρακολουθεί τα πάντα στο κινητό. Τι κάνει λοιπόν? Μπαίνει στο κινητό, εγκαθίσταται με το γλυκούλι τετράγωνο πορτοκαλί λογοτυπάκι. Αθώο, ναι. Και σου λέει,
στείλε με στο φίλο σου τον Νίκο, στη φίλη σου την Τζέννη, στη φίλη σου την Ηλέκτρα, να μπορέσω εγώ να σου δώσω έκπτωση. Το στέλνεις λοιπόν με προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις είναι σαν να στέλνεις ουσιαστικά το Predator. Αυτό κάνεις. Τους στέλνεις λοιπόν να μπουν σε ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί όλους τους χρήστες, βλέπει τις συνήθειες. Πώς σε παρακολουθεί, δηλαδή, αν κατεβάσει κάποιος την εφαρμογή Temu, ζητάει η εφαρμογή πρόσβαση σε τι? Φωτογραφίες κινητού. Γιατί η Temu ζητάει πρόσβαση σε φωτογραφία? Γιατί να μην φωτογραφήσεις αυτό που θες να λάβεις σαν δώρο ή αυτό που έλαβες όταν το λάβεις για να το γυρίσεις πίσω? Γιατί να μην έχεις ανοιχτό μικρόφωνο για να μιλήσεις? Άρα με τον η εφαρμογή της Temu σου ζητάει να έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο για να σε ακούν οι Κινέζοι. Δεδομένα θέσεις και κίνησης. Δηλαδή, πού κινείσαι στην Αθήνα, γιατί πηγαίνεις εκεί, από πού ψωνίζεις, πού βρίσκεσαι, σταματάς σε συγκεκριμένο πολυκατάστημα στο χώρο των ηλεκτρονικών ειδών, εγώ θα σου πω η Temu ποιο είναι το καλύτερο σημείο για να αγοράσεις, θα σου πάρω όλη την πληροφορία και θα πουλήσω μετά σε μένα και στους ανταγωνιστές μου ποιο τους τα δεδομένα σου που κινείσαι, που πηγαίνεις, τι κοιτάς, πόσο στέκεσαι, τι καταναλώνεις, αφού γυρίζει και η κάμερα του κινητού βλέπει κάτι. Άρα κύριε Βασιλάκο, ένα λεπτό. Όχι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Με Temu ανοιχτό, περάστε από τα καθαριστικά του σπιτιού και περάστε τα δύο φορές. Αν δεν σας έρθει διαφημιστικό για τα καθαριστικά, να πάρετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Άρα προφανώς από την κάμερα. Η διαβάζει. Σκανάρει τα πάντα. Σκανάρει τα πάντα. Βλέπει τι υπάρχει γύρω-γύρω και σου λέει αυτός για να είναι με την κάμερα στα καθαριστικά του πλυντηρίου θέλει να αγοράσει καθαριστικό πλυντηρίου. Γιατί να μην το πάρει από μένα? Και λέω ένα παράδειγμα που δεν είναι πραγματικό για να μην κάνω διαφήμιση. Το ίδιο ισχύει με τα πάντα. Με τα μπλουζάκια, με τα νούμερα, με τα παιδιά, με τις οικογενειακές στιγμές. Ένα κινητό με εφαρμογή Temu δεν είναι ασφαλές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το πω. Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε. Σαφές. Πιο κατηγορηματικά δεν γίνεται. Μιλάνε για απάτη. Αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι λέτε και εσείς, και δεν το λέτε μόνο εσείς, το λένε πάρα πολύ. Είδαμε και ένα ντοκιμαντέρ της γαλλικής τηλεόρασης. Βλέπουμε πολλά αφιερώματα ότι στην ουσία κάποιοι έφτιαξαν από κινέζικης πλευράς, θα το πω έτσι, μια εφαρμογή όπου έχει κάποιες ευκαιρίες, γιατί πουλάει κάποια προϊόντα φτηνά, έτσι, έχει κάποια πράγματα. Στην πρώτη αγορά, 50% στην πρώτη αγορά, που σημαίνει οπλίσουμε υπομονή, ψώνισε στην πρώτη αγορά, πάρε με 50%, αλλιώς την πάτη. Και βάλε με στην τσέπη σου. Yeah. Δηλαδή, σου πετάω ένα αγκίστρι για να μου κατεβάσεις την εφαρμογή και μετά σε έχω φακελωμένο από την αρχή μέχρι το τέλος σε ό,τι κάνεις, λες, βλέπεις ή επισκέπτεσαι. Ένα κινέζικο παραγάδι σαλαγιά. Την πάτησες. Σε έχει πιάσει καλά, σ' ανεβάζει πάνω, σου παίρνει χρήματα, πρόσβαση σε κάρτες, πρόσβαση σε επιλογές, πρόσβαση σε προτιμήσεις και κάνει την περσόνα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άφησε ούτε τον Ζούκερμπεργκ να δημιουργήσει στο Facebook και του κοπάνησε πρόστιμο 300 εκατομμύρια ευρώ. Τι γίνεται λοιπόν, ποιος επίσης χρήστης και δικός μας τηλεθεατής και τηλεθεάτρια είναι απροστάτευτος? Αυτός που δεν πληρώνει συνδρομητικό Facebook, δηλαδή όλοι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασιλάκο, πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, γιατί το να νιώθεις ότι ξαφνικά βλέπεις μια διαφήμιση και πας να κατεβάσεις μια εφαρμογή για μια πλατφόρμα αγορών και αυτό το πράγμα μπορεί να έχει αυτή τη διαδρομή, σε τρελαίνει, έτσι. Temu και φέρνει τρόμο στη Δύση. Οι υποστηρικτές του λένε πως οι κολοσσοί φοβούνται το app που απειλεί τη μονοκρατορία τους με τις χαμηλές τιμές του. Και οι σκεπτικιστές λένε πως δεν τους φταίνε οι τιμές, αλλά η απειλή που είναι το app για τα προσωπικά δεδομένα μας. Οι καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα βροχή. This girl and a few others got their credit card information stolen from a new but very popular shopping app called Temu. It's been one week since I've ordered from Temu and 48 hours ago I found out that my credit card information has been stolen. Και στα τηλεοπτικά δίκτυα φρενίτιδα επικρατεί, αφού το θέμα είναι στα πιο hot στην ημερήσια διάταξη, με τους ειδικούς να αναλύουν το app φαινόμενο. There's been worries, rising anxiety that it's going to displace everyone from Amazon to the dollar stores to PayPal. And Costco as well. So I mean, this is an application that uses gamification, user-generated content, highly engaging, and it is taking over the app store. It's a threat to everyone, including Amazon, as it makes a very fun and engaging experience at a low price point.
Την ίδια ώρα, ειδικοί κύβερνο ασφαλείας θα δώσουν παράσπου ειδοποιήσεων. Όσο είπε ο Νίκος Βασιλάκος στο live news, σοκάρουν. Βλέπει τι υπάρχει γύρω-γύρω και σου λέει: αυτός για να είναι με την κάμερα στα καθαριστικά του πλυντηρίου, θέλει να αγοράσει καθαριστικό πλυντηρίου. Γιατί να μην το πάρει από μένα? Και λέω ένα παράδειγμα που δεν είναι πραγματικό για να μην κάνω διαφήμιση. Ένα κινητό με εφαρμογή Temu δεν είναι ασφαλές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το πω. Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε. Ποιο κατηγορηματικά δεν γίνεται. Μιλάνε για απάτη. Αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι λέτε, και εσείς και δεν το λέτε μόνο εσείς, το λένε πάρα πολύ. Είδαμε και ένα ντοκιμαντέρ της γαλλικής τηλεόρασης. Βλέπουμε πολλά αφιερώματα ότι στην ουσία κάποιοι έφτιαξαν από κινέζικης πλευράς, ας το πω έτσι, μια εφαρμογή όπου έχει κάποιες ευκαιρίες, γιατί πουλάει κάποια προϊόντα φτηνά, έτσι, έχει κάποια πράγματα. Στην πρώτη αγορά, 50% στην πρώτη αγορά, που σημαίνει οπλίσουμε υπομονή, ψώνισε στην πρώτη αγορά, πάρε με 50%, αλλιώς την πάτη. Και βάλε με στην τσέπη σου. Και η αγωνία υπάρχει και στο εξωτερικό. If you have downloaded the shopping app Temu, delete it now. Trending in the Apple Store, the app is full of deals that seem too good to be true. Besides questionable quality, the concern is your cybersecurity. Experts say the app linked to China is gathering too much personal information. There's a lot of problems with data collection. In fact, most apps that you get on the App Store now, the revenue that those apps have is from selling your data that they collect from you. Στο CBS, το θέμα προκαλεί αντιδράσεις. This new company, Temu, is offering big deals. But potentially bigger risk here. There's a big but, and before I get started to tell you a little bit more about it, if you are doing anything, I need you to stop right now and listen to this. Now, Temu is owned by a Chinese company. It's only been around since July 2022, but 50 million people have already downloaded the app. They're attracted by those eye-popping deals, but beware. The BBB has received 900 complaints nationwide. Many involve product quality issues, shipping delays, and never receiving items paid for. But that's not all. The biggest issue the BBB has with Temu involves your privacy. The consumer organization found Temu collects not only customers' names, addresses, and phone numbers, but birthdays, pictures, and anything else they can find from your social media profiles. How often do they think this identity theft is actually happening? Or do they have any proven cases of that, or is this just a kind of warning this thing may stink? Αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν όλοι, καθώς γίνεται το hot θέμα των ημερών πιο πολύ από κάθε τι άλλο. So again, that begs the question, where did Temu come from, and how did it get all this money? Well, if you haven't heard of Temu, you've probably heard of its parent company. Chinese e-commerce company Pinduoduo going public at the Nasdaq this morning. Pinduoduo, one of China's big three e-commerce sites with a market cap of more than $100 billion. Temu is the retailer's first major push into the overseas market. Though Temu is based in the US, its products are actually coming from distributors in China. They have a supply chain advantage. Countless goods coming into the United States in violation of the law. In a recently released report, the U.S. House of Representatives found instances of items on Temu's website being sold or made with materials from the Xinjiang region of China, in direct violation of U.S. import laws. Οι ειδικοί θα πούν ακόμα πως ένα μεγάλο θέμα είναι η καταναγκαστική εργασία και μια σειρά άλλων ζητημάτων, με την εταιρεία από την άλλη ότι την αφορά να λέει πως όλα είναι σύνομα και πως δεν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Η Ελευθερία Ταβατζή είναι κοντά μας για να δούμε ποιος είναι ο κύριος που βλέπετε εδώ. Το αφεντικό της Temu, αν είναι αυτός το αφεντικό, πάντως αυτός φαίνεται. Το λέω γιατί πάντα κινέζικες εταιρείες έχουν και το κινέζικο κράτος, έτσι. Αυτός την ίδρυσε, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, αυτός την ίδρυσε, ο 43χρονος Colin Huang, ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι μέτοχος, γιατί από το 2021 και έπειτα έφυγε από την θέση του Προέδρου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μεγάλωσε σε μια πάρα πολύ φτωχή επαρχία της Κίνας. Μέσω μιας μαθητικής Ολυμπιάδας κατάφερε να μπει σε ένα πολύ καλό σχολείο και να φτάσει να κάνει πρακτική στη Microsoft και στην Google και μεταπτυχιακά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφτασε αυτή τη στιγμή να έχει περιουσία 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μια πάρα 40 πολύ... δισεκατομμυρίων. Να είναι μέσα στη λίστα Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Είναι βέβαια γνωστό στο διαδικτυακό εμπόριο, γιατί αυτή δεν ήταν η πρώτη του προσπάθεια που ξεκίνησε το 2015 με μια άλλη εταιρεία, η οποία το 2022 μετονομάστηκε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως Temu. Καθώς είχε ασχοληθεί με το διαδικτυακό εμπόριο ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Financial Times τον αποκαλούν μυστικοπαθή βασιλιά του διαδικτύου της Σανγκάης. Και ξεκίνησε από εκεί, φτάνοντας και κατακτώντας όλον τον κόσμο. 40 δισεκατομμύρια ευρώ η περιουσία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελευθερία Νταβάτζη.